Λοιπόν, είπαμε ότι όλοι πέθαναν με θάνατο βασανιστικό και προτίμησαν το θάνατο παρά να αρνηθούν την πίστη τους. Είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, ότι σταυρώθηκε για μας, ότι ετάφη, ότι ανέστη εκ νεκρών, ότι κάθεται στα δεξιά του Πατρός και θα έρθει πάλι να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Αυτά τα είπανε σε εκείνους οι οποίοι ήθελαν να τα ακούσουν και να πιστέψουν. Και να δούμε τώρα τη γνώμη του Πασκάλ. Αποδέχομαι άνετα γεγονότα εκείνα για τα οποία εκείνοι που τα είδαν δέχτηκαν να πεθάνουν για μαρτυρικό θάνατο. Και γιατί προτίμησαν το θάνατο? Για να μην προδώσουν την αλήθεια που τους εφανέρωσε ο Χριστός. Για να φτάσουν στο βραβείο της ανοκλήσεως, δηλαδή στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία του Θεού. Υπέστησαν ατιμία, κατατρεγμούς, ταλαιπωρίες και στερήσεις. Πόσες στερήσεις δεν υπέστησαν οι Απόστολοι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Πόσες στερήσεις λοιπόν δεν υπέστησαν οι Απόστολοι, γι' αυτόν ακριβώς που είπαμε τον λόγο. Πάρα πολλές στερήσεις υπέστησαν οι Απόστολοι. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς τώρα, το επιχείρημα ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα δεν είναι σταθεί. Δεν στέκει. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Δεν υπήρχε ψυχολογική βάση. Δεν είχαν κάποιο στήριγμα άλλο να το κάνουν αυτό. Συμπέρασμα. Από ό,τι γίνεται φανερό, η εκδοχή των Εβραίων δεν στηρίζεται σε καμιά μαρτυρία, είναι μια αυθαίρετη επινόηση. Είναι ποτέ δυνατόν να δεχτεί έντιμος και ευσυνείδητος δικαστικός ανακριτής όλα γύρω αυτά που οδηγούν στην υποψία, ότι δεν υπήρχε σκοπιμότητα? Ο Σερ Ράμσεϊ, ιστορικός που θεωρείται μέγιστος αρχαιολόγος, ευρετής του 1ου αιώνα μετά Χριστόν στον κόσμο, γράφει. Ερευνά τον 1ο αιώνα. Ο κενός τάφος είναι τόσο μεγάλο γεγονός που δεν επιτρέπεται να τον προσπεράσει έτσι απλά και εύκολα. Εγώ πιστεύω στην Ανάσταση του Χριστού για πολλούς λόγους. Μα σαν ιστορικός κυρίως εξαιτίας του κενού τάφου και πιστεύω ότι ήταν αδύνατο να εξηγήσει κανείς με κάποιο διαφορετικό τρόπο που να πείθει λογικά πως ευρέθη ο τάφος του Ιησού κενός. Διότι εφηρουρήτω, διότι οι Φαρισαίοι ήθελαν εκεί τον τάφο, διότι οι μαθητές δεν τον ήθελαν ζωντανό και τον είδαν εκτός πάσης αμφιβολίας οι 11 ζωντανό. Και τον έλεγαν συνεχώς επί 40 μέρες. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία αδιάσυστα που μας αποδεικνύουν ότι πράγματι ο Χριστός αναστήθη. Πάμε. Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας
από εκεί που μείναμε στην προηγούμενη μας εκπομπή. Δηλαδή, στο επιχείρημα των Φαρισαίων ότι το σώμα του Θεού το έκλεψαν, το σώμα του Χριστού το έκλεψαν οι μαθητές του. Δεν στέκει αυτό το πράγμα, διότι πρώτα-πρώτα το φύλαγαν 18 Ρωμαίοι στρατιώτες. Και η ποινή τους ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Θάνατος, αν γινόταν κάποια, ήταν αυστηρό το ρωμαϊκό δίκαιο. Επομένως και οι 18 να το ρίξανε στον ύπνο και να έρθουν να το κλέψουν, δεν γίνεται. Αλλά και από την άλλη μεριά. Οι μαθητές δεν είχαν κίνητρο, δεν είχαν κάποιο λόγο σοβαρό να το κλέψουν. Δεν είχαν σοβαρό λόγο γιατί ήταν απογοητευμένοι. Έπρεπε κάτι να τους ξυπνήσει, κάτι να τους δώσει μια όθηση. Και αυτό ήταν η Ανάσταση, αυτή ήταν η Ανάσταση του Χριστού. Έτσι λοιπόν πολλοί μελετητές του θέματος αυτού έδωσαν μια εξήγηση στο φαινόμενο και λένε ότι το επιχείρημα του κοινός τάφος έμεινε αφού έκλεψαν οι μαθητές το σώμα που έδωσε ο Καϊάφας είναι ασύστολο, δεν στηρίζεται. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν η Ιεραποστολή με έναν κλεμμένο αρχηγό. Έπρεπε ο αρχηγός οπωσδήποτε να είναι ζωντανός και ανάμεσά τους. Όπως και όντως ήταν ζωντανός στο πνευματικό χώρο και ανάμεσά τους. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο βλέπουμε ότι αυτή η άποψη δεν εσταθεί. Είναι ανόητη. Θέλουν να μπαλώσουν κάτι. Ανθρώπους αποκοιμισμένους έχεις μάρτυρες. Κύριε Καϊάφα, ασφαλώς εσύ κοιμάσαι πιο πολύ. Αν εξάντλησες όλη τη φαιά ουσία σου και βρήκες τέτοια επιχειρήματα, θα πρέπει να κοιμάσαι ολόρθος. Αν οι στρατιώτες είχαν αποκοιμηθεί, τι είδαν? Αν τους είδαν, πώς δεν τους έπιασαν? Τι θα τους εμπόδιζε να πιάσουν τους μαθητές 16 στρατιώτες? Λοιπόν, δεν στηρίζεται λοιπόν αυτή η κατηγορία. Είναι αυθαίρετη επινόηση και μάλιστα αυτό ακριβώς δείχνει το μεγαλείο της αληθείας της Αναστάσεως του Χριστού, ότι παρόλο που φυλάγανε 18 τον τάφο, ο Χριστός έφυγε από μέσα. Αν δεν το φυλάγει κανένας, κάποιος μπορεί να τον πήρε, θα λέγαμε. Και ο Ράμσεϊ θεωρείται ως μέγιστος ερευνητής, αρχαιολόγος, λέει ότι και ο οποίος ερευνά τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Ερευνά όλα τα γεγονότα που συνέβησαν στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, στα 100 χρόνια τα πρώτα. Λέει, ο κενός τάφος, είναι ο Σερ Ράμσεϊ, λέει, ο κενός τάφος, Εγγλέζος αρχαιολόγος, ο κενός τάφος είναι τόσο μεγάλο γεγονός που δεν επιτρέπεται να το προσπεράσεις απλά και εύκολα. Εγώ πιστεύω στην Ανάσταση του Χριστού, για πολλούς λόγους. Μια σαν ιστορικός, κυρίως εξαιτίας του κενού τάφου. Και πιστεύω ότι είναι αδύνατο να εξηγήσει κανείς με τρόπο διαφορετικό και να πείθει λογικά πώς ευρέθη ο τάφος του Ιησού κενός. Πρώτον, διότι εφρουρείτο. Δεύτερον, διότι οι Φαρισαίοι τον ήθελαν εκεί, έξω δηλαδή από την πόλη, από τα σύνορα, για να μην δυσφημίζεται το μέρος τους με τον τάφο του Χριστού, όπως πίστευαν. Δεύτερον, οι μαθητές τον ήθελαν ζωντανό. Δεν ήθελαν να τον εκλέψουν πεθαμένο τον Χριστό. Δεν είχε κανένα λόγο να θέλουν να τον εκλέψουν πεθαμένο. Και βέβαια τον είδαν εκτός πάσης αμφιβολίας, λέει ο Σερ Ράμσεϊ, αυτός ο μεγάλος αρχαιολόγος και ερευνητής του πρώτου αιώνα στον κόσμο. Και είναι πάσης αμφιβολίας ότι τον είδαν, λέει, και τον έβλεπαν και τον συναντούσαν επί 40 μέρες μετά το θάνατό του. Και η μαρτυρία των Αποστόλων. Κάθε άνθρωπος, όταν μιλάνε για Ανάσταση νεκρών, όσο και αν είναι εύπιστος, δυσκολεύεται να δεχτείτε τις ιδέες. Και αν συμβεί να του επιστήσουν την προσοχή πως κινδυνεύει να πέσει θύμα απάτης, τότε σταυροκουμπώνεται. Και τόσο πολύ είναι εύπιστος και γίνεται πιο δύσπιστος. Τόσο πολύ και αν είναι εύπιστος γίνεται πιο δύσπιστος και να θυμηθούν το Θωμά. Έτσι λοιπόν, ούτε χρήματα διέθεσαν για την Ανάσταση του Χριστού, ούτε δόξα. Ούτε πήραν χρήματα, κηρύττοντας τον Χριστό οι Απόστολοι, δεν χρηματίζονται, δεν έπαιρναν λεφτά.
ούτε δόξα έπαιρναν, γιατί τους κυνηγούσαν οι περισσότεροι, και ήταν υποδιωγμό. Τι δόξα να έχεις τη στιγμή που κλείνεσαι και κρύβες, όπως ο Πέτρος κρυνόταν και κρυβόταν εκεί στην αυλή που λέει, κλπ. Λοιπόν, ο Πέτρος, όπως ξέρουμε, προσπαθούσε να εμποδίσει τον Χριστό να μην σταυρωθεί. Ήθελε να τον επίσει ότι δεν θα γίνει αυτό το κακό σε σένα, Κύριε, λέει. Δεν θα γίνει αυτό, λέει. Θα φροντίσει ο Θεός να μην γίνει αυτό. Και τον αρνήθηκε από δειλία ο Πέτρος, στιγμία βέβαια. Και αναθεμάτισε κιόλας. Δηλαδή αρνήθηκε αναθεματίζοντας. Τα αντίθετα των εχθρών παρουσιάζουν φωτεινά σημεία, περιγράφουν λεπτομερώς όλους τους ηθικούς προβληματισμούς του Ηρώδη. Η απάντηση λοιπόν. Τι απέλαψαν οι μαθητές κηρύσσοντας τον Χριστό? Πρώτον, φτώχεια. Δεύτερον, πείνα. Τρίτον, διωγμούς. Τέταρτον, φυλακίσεις, βάσανα και θάνατο επονίδιστο, δηλαδή ατιμωτικό θάνατο. Τους περισσότερους τους σταύρασαν όπως τον Κύριο. Ο Θεός, εμάς τους Αποστόλους, μας έβαλε σε όλη μας τη ζωή να μοιάζουμε με κατάδικους για θάνατο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Κάποιους που περιμένουν την εκτέλεσή τους, σαν να είμαστε οι χειρότεροι των ανθρώπων του κόσμου. Μέχρι τη στιγμή αυτή δεν έχουμε όχι να διασκεδάσουμε, αλλά ούτε να φάμε, ούτε να πιούμε, ούτε να ντυθούμε. Δεν έχουμε δηλαδή πόρους για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Μας βρίζουν, μας κατατρέχουν, μας βλαστημούν. Άρα πρέπει να είχαν μια υποστήριξη, μια ηθική υποστήριξη, μια δύναμη μέσα στην ψυχή τους, το Άγιο Πνεύμα, που ήταν όντως αυτή η δύναμη που τους κρατούσε να υποφέρουν τόσα βασανιστήρια. Γιατί ποιος θα πάει να κηρύξει κάτι που είναι ψέμα, αποκτώντας από αυτό φτώχεια, βάσανα, πείνα, φυλακίσεις, μαστιγώσεις και τέλος θάνατο. Ουδείς. Δεν πάει στην ψυχολογία του ανθρώπου αυτό το πράγμα. Να τον κατατρέχουν και να ζει στην καταφρόνηση και να είμαστε, λέει, σαν καθάρματα. Κάπως έτσι έζησαν οι Απόστολοι και πήγαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στα πολιτισμένα μέρη του ελληνοχριστιανικού ερνορωμαϊκού κόσμου. Εκείνοι που πήγαν στη Σκηθία, στην Αιθιοπία και στις Ινδίες, πόσο χειρότερο θα υπέφεραν, λόγω του ότι ήταν και ξένοι εκεί πέρα σε αυτά τα μέρη, αλλά και λόγω της ζέστης και του κλίματος και του ότι δεν είχαν ανέσεις άμαξες να περπατάνε σκιερούς δρόμους και λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό το λόγο υπέφεραν χειρότερα από όλους τους άλλους. Δίχως υπερβολή, λέω συγγραφέας εδώ, στο μικρό του αυτό κομμάτι, οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν σαν σκυλιά και πέθαναν σαν οι τελευταίοι κακούργοι. Σταυρώθηκαν ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος. Αυτοί σταυρώθηκαν οι Απόστολοι. Όπως ξέρουμε, ο Άγιος Ανδρέας σταυρώθηκε εδώ στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Ο Πέτρος στη Ρώμη, ο Ματθαίος σε ένα καμίνι τον έβαλαν οι Πάρθοι και τον Ιάκωβο τον έσφαξαν με μαχαίρι. Το Θωμά τον εσημάδεψαν με τόξα και ο Ματθίας απέκαμε από τα πολλά βασανιστήρια. Ο τελευταίος, ο αντικαταστάτης του Ιούδα, ήταν ο Ματθίας, ο Απόστολος Ματθίας. Μόνο ο Ιωάννης ο Θεολόγος έμεινε, ο οποίος έγραψε και την Αποκάλυψη σε μεγάλη ηλικία, όπως ξέρουμε, στην Πάτμο. Και όλοι απέθαναν ήρεμα, χωρίς να ζητούν εκδίκηση, χωρίς να υψώνουν τις γροθιές εναντίον των βασανιστών, χωρίς να καταρρώνται. Αντίθετα, ευλογούσαν τους δημίους τους. Πώς βρέθηκε αυτή η δύναμη δηλαδή τώρα ξαφνικά? Αυτά όλα αποδεικνύουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ήταν μαζί τους, όπως τους είπε, θα είμαι πάστα στις μέρες της ζωής σας μαζί σας. Δεν θα σας αφήσω, λέει. Ατιμία, καταφρόνηση, κατατρεγμούς, ξυλοδαρμούς, ταλαιπωρίες, στερήσεις, επονίδη στο θάνατο. Αν ψάξουμε δηλαδή, θα βρούμε μόνο αυτά. Σε μια διήγηση ηρωικών πολεμικών κατορθωμάτων της παγκόσμιας ιστορίας, δεν θα μπορούσε κανείς να βρει παραδείγματα τέτοιης ηρωικής αιμονής σε αρχές. Τόση υπομονή και τόσο αντρισμό. Όσο έδειξαν οι Απόστολοι. Απόδειξε ότι τον Πέτρο τον εκυνήγησαν, τον βάλαν φυλακή και μετά βγήκε και ξανακήρυξε στον ναό. Τον έβγαλε ο Άγγελος έξω από τη φυλακή και πήγε και κήρυξε πάλι το πρωί. Και λέει: αυτούς που είχατε κλείσει φυλακή, μα είναι εκεί πέρα και κηρύττουν. Και γεννάτε τώρα, μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι?
Θα δούμε. Μήπως έπεσαν θύματα απάτης. Από ποιον? Από τον Χριστό? Από δικές τους παρεστήσεις και ψευδεστήσεις? Δεν είναι δυνατόν να πάθαν παρεστήσεις και ψευδεστήσεις όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, ο Βεντουρίνη γράφει ότι δεν πέθανε πραγματικά, λέει ο Χριστός, στο Σταυρό. Ένας έξυπνος, φαίνεται, μια ευφυΐα, ο οποίος λεγόταν Βεντουρίνη, δεν ξέρω σε ποια εποχή έζησε, στο 1800 με 1900. Και λέει αυτός, είχε πάθει νεκροφάνεια, λέει ο Χριστός, από απώλεια αίματος. Δεν στέκει ιατρικός, γιατί αν πάθεις απώλεια αίματος, τι θα μπορέσει να σε σώσει? Μόνο αν σου βάλουν αίμα. Κύλησε το λίθο και βγήκε από τον τάφο, λέει. Ο λίθος ήταν αδύνατο να κυλιστεί, γιατί ήθελε μεγάλη μυϊκή δύναμη. Δεν μπορούσε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν εξαντλημένος σαν τον Χριστό, να κινήσει το λίθο. Αν πάρουμε την εκδοχή ότι μπορούσε, επειδή ήταν θεάνθρωπος ο Χριστός, τότε θα μπορούσε να κυλήσει πραγματικά το λίθο και να βγει. Αλλά δεν θα μπορούσε να περπατήσει, θα ήθελε περίθαλψη. Αυτό δεν μας το λέει ο κύριος Βεντουρίνη. Κύριε Βεντουρίνη, ήθελε ο Χριστός περίθαλψη, γιατί είχε πάθει μεγάλη ζημιά, είχε τρυπήσει το πνευμόνι του. Λοιπόν, όταν τρυπάει το πνευμόνι ενός ανθρώπου, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να περπατήσει. Και ο Στράους, ο οποίος λένε ότι μετενόησε, είναι αδύνατος άνθρωπος μισοπεθαμένος να βγει από τον τάφο. Πώς θα το κατορθώσει, αφού μόλις έστακε στα πόδια του? Μα αν ο Χριστός ήταν πράγματι, είχε πάθει νεκροφάνεια και συνήλθε μέσα στον τάφο, θα χρειαζόταν ένα σωρό φάρμακα. Ιατρική περίθαλψη, να του δέσουν τις πληγές κλπ. Κλπ. Και δεν θα μπορούσε να αποκυλήσει το λίθο. Δύο γυναίκες δεν είχαν τη δύναμη να το μετακινήσουν. Με τέτοια εμφάνιση, λέει, κακουχημένος, δεμένος με επιδέσμους, με τραύματα, με αίματα, με τρυπημένα τα χέρια, χλωμός, επειδή εκείνη την εποχή δεν βάζανε και αίμα, όπως ξέρουμε, δεν υπήρχε μετάγγιση αίματος, δεν θα έκανε τους μαθητές να τον πιστέψουν και να νιώσουν την ανάγκη να τον προσκυνήσουν σαν Θεό. Θα έτρεχαν αμέσως και τον βάζανε σε ένα κρεβάτι, σε ένα φορείο, να τον μεταφέρουν σε ένα ασφαλές μέρος και να τον περιθάλψουν ένα μήνα, δύο μήνες, μέχρι να γίνει καλά. Αυτό δεν έγινε όμως. Ο Χριστός μπήκε μέσα, λέει, όπως μπαίνει ο γαμπρός στον νυμφώνα του. Με δύναμη, αισιοδοξία, χαρά και αστραφτερή όψη. Λοιπόν, ιατρικός αποκλείεται. Κατά τον τρόπο που σταυρώθηκε ο Χριστός, όπως λένε τα Ευαγγέλια, αποκλείεται ο Χριστός να ανένυψε μόνος του. Να θυμηθούμε πώς σταυρώθηκε ο Χριστός. Τις δύο τελευταίες ημέρες δεν αναπαύθηκε καθόλου, ούτε μια στιγμή. Ψυχολογικά καταπονήθηκε πάρα πολύ. Συνέχεια τον χτυπούσαν, τον εχλέβαζαν, το έβαζαν στεφάνι ακάνθινο στο κεφάλι, τον εκλωτσούσαν, του έδιναν χτυπήματα στο πρόσωπο και γροθιές. Επομένως, ήταν φοβερά ταλαιπωρημένος, ακόμα κι αν δεν είχε σταυρωθεί, ήταν δύσκολο να συνέλθει μέσα σε αυτό το διάστημα. Διότι όλες αυτές οι ταλαιπωρίες, οι βιότητες που υπέστη το σώμα του Χριστού, μόνο μετά το φραγγέλιο, δηλαδή την μαστίγωση, ο άνθρωπος πάθανε πυρετό και φλόγωση στην πλάτη του φοβερή, και αν ήταν τα μαστίγια με αυτά που λένε τα αγκίστρια και τα κοκαλάκια που είχαν πάνω δεμένα, θα έπρεπε να τρέχει η πλάτη του αίματα από τη μαστίγωση. Διότι το φραγγέλο ήταν σατανικής επινόησης μαστίγιο. Αποτελείται από λουρίνα, πέτσινα άκρα, που είχαν προσδεθεί αιχμηρά σιδερένια αγκίστρια. Και όταν τραβιόντουσαν αυτά τα αγκίστρια, ξέσκιζαν και τη σάρκα του τιμωρημένου.
η φραγγέλωση γίνεται με τρόπο που να πιάνει όλη την έκταση του σώματος, από τους ώμους μέχρι κάτω τα γόνατα. Μετά το φραγγέλιο δεν προσφέρεται καμία απολύτως ιατρική βοήθεια. Τον επέταγαν έναν άνθρωπο μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μετά τη μαστίγωση και τον άφηναν εκεί. Πώς πέθανε λοιπόν ο Χριστός στο Σταυρό? Σύμφωνα με τον καθηγητή αναισθησιολογίας της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σπυρίδωνα Μακρύ, δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος, αν ζει καλή του ώρα, το 1981 με σχετικές μελέτες από διάφορους άλλους συγγραφείς που πήρε και αυτός και σκέφτηκε και ο ίδιος, λέει, το αν ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό είναι θέμα που έχει απόλυτη συνάφεια με την επιστήμη της ιατρικής. Γιατί αυτή μελετάει τη φύση και τις συνέπειες όλων των σωματικών κακώσεων που επιφέρουν τη βαθμιαία κατάρρευση των ζωτικών λειτουργιών του σώματος και αυτή διαπιστώνεται αν έχει επέλθει ο θάνατος. Αξίζει να επισημανθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία αμφισβητήθηκε αν ο Χριστός είχε πεθάνει στο Σταυρό κατά τον 17ο αιώνα. Μέχρι τότε δεν είχαν αμφισβητήσει κανένας ότι πέθανε στο Σταυρό. Πότε να πέθανε ο Χριστός? Ασφαλώς στο Σταυρό πέθανε, γιατί και οι κακούργοι στο Σταυρό πέθαναν. Μάλιστα, πρώτος πέθανε ο Χριστός και μετά πέθαναν οι δύο ληστές. Επομένως, έχουμε όλο αυτό το θέμα μπροστά μας. Ο θάνατος στο Σταυρό, εάν δεν είχε επέλθει από αιμορραγία, με τα καρφιά, ξέρετε, τόσες πληγές, 4 πληγές, 2 στα χέρια, 2 στα πόδια και 1 στο πλευρό, 5 πληγές ανοιχτές, οι οποίες έτρεχαν αίμα. Εάν δεν πέθανε λοιπόν από εξάντληση, λόγω του ότι έφυγε το 1/3 του αίματος, τουλάχιστον του Χριστού, διότι και το 1/3 του αίματος αν φύγει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν προλαβαίνει ο οργανισμός να το αναπληρώσει από το μεσοκυτάριο χώρο και από άλλες πηγές να πάρει υγρά και να τα φέρει μέσα στο καρδιακό σύστημα, ώστε να μην πέσει η πίεση και να μείνει ο άνθρωπος αλόβητος. Αλλά σταδιακά πέφτει η πίεση, ασφιχτιά το σώμα και ο εγκέφαλος δεν τρέφεται από αίμα και νεκρώνεται και πεθαίνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, αν ο θάνατος υπήρχε από αιμορραγία, που είναι πολύ φυσικό, αν δεν πέθαινε από αιμορραγία ο Χριστός, θα πέθαινε από ασφυξία. Διότι με τον τρόπο που αναρτείται το σώμα στο Σταυρό, δεν υπάρχει περιθώριο να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει αυτή την αναπνευστική λειτουργία. Δεν έχει δυνάμεις και αν στην αρχή μπορεί να το κάνει, μετά σιγά σιγά φθήνουν οι δυνάμεις του, όπως κρέμεται από τα χέρια, και στο τέλος σταματάει να αναπνέει. Έτσι προκαλείται θάνατος από ασφυξία. Λοιπόν, ή το ένα ή το άλλο ήταν τα πιο πιθανά πράγματα ιατρικώς να καταλήξουν. Και αν δέσουμε έναν άνθρωπο, λέει, υγιή και σωματώδη από ένα σκηνή, από την οροφή, και του δέσουμε τα χέρια και τον εκκρεμάσουμε, τον αναρτήσουμε να μην ακουμπάνε τα πόδια του 1 μέτρο από το έδαφος, θα δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά θα αρχίσει να έχει πρόβλημα στην αναπνοή του. Δεν θα μπορεί να εκπτύξει το θώρακά του για να τραβήξει εισπνοή, να πάρει αέρα μέσα στους πνεύμονες. Θα πέφτει σιγά σιγά η εισπνοή του, ενώ το μαρτύριο όπως είναι δεμένος θα αυξάνεται και η αγωνία και θα απαιτούν περισσότερο οξυγόνο. Έτσι λοιπόν βαθμία θα βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει έλξεις με τα χέρια του, να σηκωθεί, να αναπνεύσει και να ξανακατέβει. Και αυτό βέβαια είναι μαρτυρικός θάνατος, διότι σιγά σιγά εξαντλείται και μετά από ανάλογα με την δύναμη που έχει κάθε σώμα, κάθε άνθρωπος, εάν είναι νέος και εύρωστος και αθλητικός αυτός, μπορεί να κρατήσει και 20 λεπτά. Αλλά συνήθως σε 5-10 λεπτά οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να κρατήσουν έτσι, σε αυτή την στάση, με τα χέρια κρεμασμένα από τον ταβάνι. Πόσο μάλλον να πάθουν και αιμορραγία από την πλάτη και από τις πληγές. Λοιπόν, αυτή η εξήγηση μας δίνει ότι ο Χριστός πεθαίνει και από ασφυξία, αν δεν πέθαινε από αιμορραγία. Οι σταυρωμένοι πέθαναν από ασφυξία, μας πληροφορεί η ιατρική επιστήμη, σε πολλές περιπτώσεις. Πιστοποιήθηκε ότι ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό,
πιστοποιήθηκε με ιατρικά έγκυρο τρόπο. Οι Ρωμαίοι λεγιονάροι στρατιώτες, επαγγελματίες σκληρών τιμωριών, ήξεραν πότε ένας τιμωρημένος είναι λιποθυμισμένος και πότε πραγματικά πεθαμένος. Παρακολουθούσαν την άσκηση της εκτελέσεως να γίνει τέλεια, όπως πρέπει δηλαδή, όπως είχαν διατάξει, διαταγές ήταν αυτές. Ο νόμος όριζε ότι ο αρμόδιος στρατιώτης επιστοποιούσε το θάνατο που είχε επέλθει πράγματι. Όταν έκανε παράβαση αυτού του καθήκοντος, καταδικαζόταν αυτό σε σταύρωση λόγω κακής εκτελέσεως του καθήκοντός. Άρα λοιπόν αυτοί οι στρατιώτες τους χρησιμοποιούσαν για αυτές τις δουλειές και ήξεραν πολύ καλά τι θα κάνουν. Γι' αυτό, επειδή τους είπαν πριν να δύσει ο ήλιος, πρέπει να κατεβούν τα σώματα από τους σταυρούς, αυτοί τι έκαναν, μας το λέει το Ευαγγέλιο, οι τρεις Ευαγγελιστές μας το λένε, με ένα σιδερένιο υλωστό, οι τρεις από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, γιατί νομίζω ο Ιωάννης δεν το αναφέρει ή κάποιος άλλος δεν το αναφέρει, αλλά οι άλλοι το αναφέρουν ότι τους έσπαγαν, τους τσάκισαν τα οστά των μυρών και των κλιμών. Τους τσάκισαν τα πόδια με ένα σωλήνα, με ένα σίδερο μάλλον πολύ δυνατό, τους χτύπησαν τα σκέλη, τους έσπασαν τα κόκαλα δηλαδή, και με την αιμορραγία που επήρθε από το σπάσιμο των σκελών, ήταν το τελευταίο ευχαριστική βολή. Αυτός που ήταν ειδικός αρμόδιος για να φυλάει τον Χριστό, δεν έσπασε τα σκέλη του Χριστού. Εδώ είναι το περίεργο. Γιατί υπάρχουν προφητείες που λένε ότι δεν θα τσακιστεί κανένα κόκαλο του αρνίου. Ο αμνός του Πάσχα έπρεπε να είναι ακέραιος, να μην σπάσουν, λέει, κανένα κόκαλο, ούτε την ώρα που τον τρώγαν οι Εβραίοι. Αυτό από την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά είναι τύπος της θυσίας του Χριστού. Διότι θυσιάστηκε ο Χριστός όπως ο αμνός, εκείνος που έτρωγαν το Πάσχα οι Εβραίοι. Και δεν τα κατάλαβαν όλα αυτά. Κρίμα. Και ακόμα τώρα δεν τα καταλαβαίνουν. Ότι δεν έσπασαν κανένα κόκαλο, κανένα οστούν είχε προφητευτεί. Δηλαδή του Χριστού δεν θα του σπάσουν τα κόκαλα. Και όντως έγινε. Ενώ σπάσανε στους άλλους δύο, ο στρατιώτης τρύπησε την πλευρά, κατάλαβε ότι ο Χριστός είχε πεθάνει και δεν τους σπάσανε τα σκέλη του Χριστού, παρά τον κατέβασαν δίχως να τους σπάσουν τα κόκαλα. Και όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, το πιο σοβαρό που είναι αυτό είναι ότι γίνεται ο καλούμενος πνευμονοθώρακας από μια πληγή που φτάνει μέχρι το διάφραγμα, μέσα το διάφραγμα, δεν μπορεί να γίνει υποπίεση μετά και να παρακολουθήσει ο πνεύμονας, διότι υπάρχει αέρας μεταξύ του θώρακα, του εσωτερικού, της κοιλότητος του θώρακα και του πνεύμονα. Εκεί πρέπει να υπάρχει και ένα αέρος. Γιατί? Διότι αν υπάρχει και ένα αέρος, μόλις διαστέλλονται τα πλευρά, το κενό αέρος αυτό τραβάει και διαστέλλει και τον πνεύμονα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κενό αέρος, όπως γίνεται όταν τρυπήσεις το πνευμονοθώρακα, όταν τρυπήσεις το σαρκίνωτο σημείο το θώρακα, σταματάει να υπάρχει αυτή η διαφορά πιέσεως μεταξύ του ημιθωρακίου, του εσωτερικού του ημιθωρακίου και του πνεύμονος. Γιατί ο πνεύμονας κρίνεται καλά-καλά μέσα σε αυτή την κοιλότητα. Περιβάλλεται από πολλούς χιτώνες, θα λέγαμε, έτσι. Και είναι ασφαλισμένος καλά εκεί, ώστε να μην περνάει αέρας μέσα σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό και μπορούμε και να αναπνέουμε. Αν υπήρχε αέρας μεταξύ πνεύμονος και ημιθωρακίου, του εσωτερικού δηλαδή της θωρακικής κοιλότητος, δεν θα μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Συμπέρασμα. Μετά από αυτά, κάθε κουβέντα για νεκροφάνεια του Ιησού δεν είναι παρά αντιεπιστημονικές φλιαρίες. Όμως το βιβλίο του Βεντούρη πραγματοποίησε πολλές εκδόσεις. Βέβαια, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν κριτική σκέψη να καταλάβουν και νομίζαν ότι είναι νεκρανάσταση. Και τους διέλυσε πνευματικά. Διάβασαν πολλές εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι και σήμερα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό όμως. Γιατί ο κόσμος έχει γνώσεις, έχει ιατρικές γνώσεις και ο πιο απλός άνθρωπος ξέρει. Θα ρωτήσει ένα γιατρό. Ενώ τότε δεν είχαν ιατρικές γνώσεις και πίστεψαν ότι ο Χριστός είπαθε νέκρα ανάσταση. Και αυτό το κάνουν για να πούνε ότι δεν πέθανε, αλλά νέκρα αναστήθηκε. Δηλαδή δεν πέρασε από το θάνατο. Ενώ το θέμα είναι ότι ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Πέθανε. Κανονικά, όπως πεθαίνει κάθε νεκρός. Και μετά αναστήθηκε. Αυτό είναι το σπουδαίο. Έμεινε τρεις μέρες
νεκρός ο Χριστός. Τη μισή Παρασκευή, ολόκληρο το Σάββατο και λίγο της Κυριακής το πρωί. Δηλαδή ακουμπάει σε ένα τριήμερο, δίχως να είναι 24 ώρες το κάθε τριήμερο, γιατί είναι η μισή Παρασκευή, ολόκληρο το Σάββατο και 6 ώρες από την Κυριακή. Αν υποθέσουμε ότι 6 ώρα αναστήθηκε ή τη νύχτα της Κυριακής στις 3 η ώρα ή στις 4 ή κάπου εκεί. Επομένως, δεν έχουμε ψευδεστείς των Αποστόλων. Η θεωρία περί ψευδεστείς των Αποστόλων δεν στέκει. Γιατί είπαμε ότι δεν μπορούν να επηρεαστούν όλοι οι άνθρωποι στον ίδιο χρόνο, μέσα σε δευτερόλεπτα, να πάθουν όλοι ψευδέστηση. Εφόσον τον έπιασαν τον Χριστό και τον εξέτασαν. Λέει, ψηλαφίσαμε εμείς τον Χριστό, λέει ο Πέτρος, στην πρώτη του ομιλία στην Ιερουσαλήμ. Φάγαμε μετά το θάνατό του και ψηλαφίσαμε τον ίδιο τον Χριστό. Βάλαν τα χέρια τους οι Απόστολοι πάνω στο σώμα του. Επομένως, δεν υπάρχει καμία, μα καμία αμφιβολία ότι ο Χριστός πέρασε από το θάνατο και δεν νεκραναστήθηκε, όπως λέει ο Βεντουρίνη το 1800, ο οποίος παρέσυρε, λέει, πολλούς. Βέβαια, οι σωστοί χριστιανοί ακούνε τους θεολόγους, ακούνε τους ιερείς, ακούνε τι λέει η Εκκλησία. Η Εκκλησία τα έχει πει αυτά τα πράγματα. Όποιος θέλει να μην ακούει την Εκκλησία και να ακούει κάποιον ονόματι τάδε που βγάζει ένα βιβλίο και λέει ότι του κατέβει, είναι υπεύθυνος της δικιάς του μοίρας, της βλακείας του μάλλον. Έπεσαν λοιπόν οι μαθητές θύματα ψευδεστήσεων? Όχι. Είναι δυνατόν να ήταν η πίστη και η Ανάσταση του Χριστού καρπός ψευδεστήσεων? Οι μαθητές δεν είχαν καμία σχετική προδιάθεση. Πριν δουν οι ίδιοι τον Χριστό, τους είχαν πει άλλοι ότι τον είδαν και εκείνοι δεν τους πίστευαν. Γι' αυτό και ο Κύριος τους σύλλεξε την απιστία και τη σκληροκαρδία. Άρα οι μαθητές όχι μόνο δεν είχαν σχετική προδιάθεση, αλλά ήσαν και αρνητικά προδιατεθειμένοι. Η ψυχολογική ανάλυση των μαθητών δείχνει ότι δεν ήσαν καθόλου επιρρεπείς σε ψευδεστήσεις. Ούτε ο Μαθαίος ο Τελώνης, ούτε ο Θωμάς που έδειξε τόση δυσπιστία και τόσο σκεπτικισμό, αλλά ούτε και ο Πέτρος, ο οποίος ήταν τρομερά ρεαλιστής, ο Πέτρος, ώστε να βλέπει τη μεταμόρφωση, και η πρώτη του αντίδραση ήταν ότι δεν θα μείνει κανείς. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι να μείνουμε εδώ στο Θαβόρ, λέει, στο βουνό επάνω, σε κατάλημα και σε σκηνές. Ήθελα με οποιοδήποτε τρόπο να μείνει εκεί. Οι εντυπώσεις των μαθητών του Χριστού ήσαν πάντοτε οι ίδιες σε όλους, παρότι έγιναν πολλές φορές και ήσαν πολλά πρόσωπα κάθε φορά παρόντα. Ιατρικά είναι βέβαιο ότι οι ψευδεστήσεις είναι διαφορετικές σε κάθε άνθρωπο, ανάλογα με το χαρακτήρα του. Είναι βέβαιο σήμερα ότι οι μαθητές είχαν διαφορετικό ψυχολογικό χαρακτήρα. Αλλά όλοι, παρόλο που είχαν αυτό το διαφορετικό χαρακτήρα, είχαν τις ίδιες εντυπώσεις. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε για ψευδεστήσεις 11 ανθρώπων, αλλά μόνο για έναν άνθρωπο μπορούμε να λέμε ότι αυτός υπέστη κάποια φανταστική ψευδέστηση, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εμφανίζεται ο Χριστός σε δύο στο δρόμο προς τους Εμαούς. Αυτοί δεν τον εγνώρισαν αμέσως, λέει. Δεν τους άφηνε ο ίδιος να τον γνωρίσουν αμέσως. Αλλά μετά τον κατάλαβαν όταν έκοψε το ψωμί και τους μίλησε. Και τους είπε ότι είσαστε βραδικίνητοι στο να πιστεύετε τις προφητείες. Δεν ήταν οι προφητείες ότι ο Χριστός θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί, δεν λέγανε? Στη λίμνη της Γενισαρέτ, ώρα μεσημέρι, τον είδαν οι 11. Τον είδαν το απόγευμα. Τον είδαν εκείνοι που περπατούσαν συνομιλώντας. Τον είδαν το πρωί ενώ ψάρευαν αμέριμνοι, ο οποίος τους αναλύει επί ώρες την Αγία Γραφή. Τους ψήνει ψάρια στα κάρβουνα, τρώει μπροστά τους ψάρι και ρύθρα με μέλι, την προηγούμενη εβδομάδα, όπως μας λέει, τους ελέγχει
γιατί φοβήθηκαν τόσο πολύ, ας πούμε, και ήταν μια ολιγοπιστία αυτή, δηλαδή δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να περιμένουν ότι θα αναστηθεί ο Χριστός κανονικά. Αλλά σαν άνθρωποι που ήταν, έπαθαν αυτό το πράγμα και βέβαια δεν τους κάκισε σε βαθμό που να τους επιτιμήσει και να τους διώξει από κοντά του, αλλά τους επιτίμησε και τους έκανε μια ψυχρολουσία και αισθάνθηκαν άσχημα, αλλά μετά πάλι ηρέμησε το πράγμα και τους έθεσε σαν ιεραπόστολους του έργου του. Αντίθετα στους μαθητές, οι εμπειρίες της Αναστάσεως επαναλαμβάνονται επί 40 ημέρες. Δεν τον βλέπουν μόνο οι μαθητές, αλλά τον βλέπουν και άλλοι 500, όπως είπαμε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έβλεπαν οι μαθητές τον Κύριο, τους έπεισαν και πείθουν και εμάς ότι η επικοινωνία της με τον Αναστάντα Ιησού ήταν μια ολοκάθαρη εμπειρία των αισθήσεών τους. Εμπειρία αισθήσεων και όχι παρεστήσεων. Σαφή λόγια και ξεκάθαρα. Ο Πέτρος λέει, τον είδαμε τα μάτια μας, μιλούσαμε μαζί του φιλοσοφίες, συλλογισμούς, μας έλυνε απορίες μέχρι 40 μέρες που τον βλέπαμε, μιλούσαμε για γεγονότα που ήταν μπροστά μας. Ο Ιωάννης λέει, μιλάμε για πράγματα που είδαν τα ίδια μας τα μάτια. Και μιλάει ο Ιωάννης εκεί για τη Σταύρωση και λέει ότι εγώ με τα μάτια μου είδα να τρέχει από το πλευρό του Ιησού αίμα και ίδωρ. Και το βεβαιώνω με όλη τη δύναμή μου, ότι ο Χριστός πράγματι έβγαλε αυτό από το πλευρό τους, το οποίο συμβολίζει στην Εκκλησία το βάπτισμα, το νερό του βαπτίσματος και το αίμα της θυσίας, δηλαδή την Αγία Κοινωνία. Όποιος λοιπόν ερευνά το θέμα αυτό, αγαπητοί φίλοι, βλέπετε ότι βρίσκει. Και όταν είπανε προ ενός χρονικού διαστήματος ότι βρήκαν ένα τάφο που έγραφε Ιησούς και Μαρία και Ιωσήφ, που το είχαν ξαναπεί πριν 7 χρόνια, θυμάμαι, πάλι Πάσχα, τα μέσα ενημέρωσης εκτός εισαγωγικών, εξαγρίωσης δηλαδή μέσα είναι, πήγε ένας δημοσιογράφος από εδώ, γνωστός του Πανελλήνιο, και λέει, πού είναι ο τάφος, για να τον δούμε κι εμείς. Και τι του έδειξαν? Ένα τετράγωνο πράγμα που είχε από κάτω άμμο, χώμα, και από πάνω ένα πάχο, ένα τσιμέντο έτσι κακοφτιαγμένο και όλας έτσι σκέπαζε αυτό το χώμα. Και λέει, εδώ κάτω είναι, από εδώ. Του είπανε. Δεν του μπόρεσε να το δει, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που είπανε. Μετά πήρανε αυτό που έδειξαν στα κανάλια, ότι ήταν δίθεν ο τάφος του Χριστού, και ήταν το ίδιο σε ένα πύλινο επάνω κατασκευασμένο, όπου λέει μπορούσαν να γράψουν ό,τι όνομα θέλεις. Το πουλούσαν σε καταστήματα τα οποία είχαν αρχαιολογικά πράγματα και μπορούσαν να τα πάρεις, να τα αγοράσεις. Και εκεί γελάσαν όλοι οι δημοσιογράφοι και λένε, είναι ένα φιάσκο. Και μετά τους είπαν ότι δεν ήταν αυτό, λέει, για να πάει στις ειδήσεις, αλλά ήταν, το φτιάξανε σαν μακέτα για ένα κινηματογραφικό έργο. Δηλαδή σκαλίσανε οι ίδιοι ονόματα επάνω σε ένα τέτοιο πύλινο, όπως βάζανε το οστεοφυλάκιο, δηλαδή ένα μικρό χώρο που φυλάγαν τα οστά, όπως έχουμε και εμείς άλλωστε τα οστεοφυλάκια. Λοιπόν, όλα αυτά δεν στέκουνε, αφού και ο ίδιος ο Ραβίνος τότε, που έγινε αυτή η γνωστή αυτή η κατάσταση, τι είπε? Ο ίδιος ο Ραβίνος είπε ότι είναι πέραν αμφιβολίας, λέει, ότι ο τάφος του Χριστού είναι εκείνος, εκείνο το σημείο που είναι τώρα. Ο ίδιος ο Ραβίνος, ο Εβραίος, το είπε αυτό. Είναι αρχαιολογικά διαπιστωμένο, 100%. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για αυτό το θέμα. Άλλωστε, η Αγία Ελένη, όταν πήγε και αγόρασε όλους τους Αγίους τόπους εκεί με πολύ χρήμα, τα ψάξε όλα αυτά με χάρτες, με ανθρώπους, και βρήκε. Και με την καθοδήγηση των Ευαγγελίων, αλλά και με ανθρώπους ειδικούς, βρήκε που ήταν η Σταύρωση, ο Γολγοθάς, όλα αυτά, και τα εντόπισε και εκεί έκανε, πάνω σε αυτά έκτισε τις εκκλησίες. Μικρές μεν αυτές μέσα στον Άγιο Τάφο, η εκκλησία, το εκκλησίο του Αγίου Τάφου και όλα τα άλλα, αλλά όντως ρεαλιστικά αποτυπωμένες οι θέσεις
μέσα από τα Ευαγγέλια και μέσα από τις περιγραφές των συγχρόνων ιστορικών του Χριστού. Λοιπόν, έχουμε το δρόμο προς τους Ωμαούς. Έχουμε μέσα στον κήπο που τον είδαν οι γυναίκες, στη λίμνη της Γεριθαρέτ, εκεί που τους είδε να ψαρεύουν, μέσα στο δώμα πολλές φορές και την ώρα που ανελήφθη τον είδαν να ανεβαίνουν τον Χριστό προς τα πάνω και μάλιστα έμειναν πολύ ώρα εκεί γιατί έμειναν άναυδοι κοιτάζοντας τον ουρανό, ίσως κοιτάγανε και μισή ώρα μετά την ανάληψη του Χριστού και ήρθε ο Άγγελος και τους είπε τι κοιτάτε λέει, τι σας φαίνεται παράξενο, από εκεί θα ξανακατέβει κάποτε για να κρίνει τον κόσμο. Λοιπόν, τον είδαν με τα μάτια τους, τον άκουσαν με τα αυτιά τους, τον έπιασαν με τα χέρια τους, μίλησαν μαζί του, περπάτησαν μαζί του, τους εξουσιοδότησε να συγχωρούν αμαρτίες, να δίνει και εξουσία. Τους έδωσε εξουσία να πατούν πάνω σε φίδια και σκορπιούς, τους είπε να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλο τον κόσμο. Έτσι, μια λέξη, σε όλο τον κόσμο. Τελείωσε. Δεν υπήρχε αμφισβολία να πούμε να πάμε και εκεί, να πάμε και εκεί, να πάμε στις Ινδίες, να πάμε στους, στις πυραμίδες κάτω στην Αφρική, να πάμε. Τους είπαμε μια λέξη σε όλο τον κόσμο. Όπου μπορέσανε και πήγαν οι Απόστολοι, διάδωσαν το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει η θεωρία του λάθους που λένε μερικοί, και έτσι όλα, συντρίβονται όλα τα επιχειρήματα των κακόπιστων ανθρώπων. Τώρα, ένα επιχείρημα επιχειρημάτων για μένα, θα σας πω αγαπητοί αδερφοί και φίλοι, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Το Λερό Διεσούα», η ιστορία δηλαδή του Ιησού. Ποιοι το έγραψαν το βιβλίο αυτό? Οι εχθροί που τον μισούσαν θανάσιμα. Γιατί το έγραψαν? Για να δηλητηριάσουν την εικόνα του Χριστού. Να μεταπίσουν δηλαδή τους χριστιανούς και τους Εβραίους οι οποίοι γινόντουσαν χριστιανοί, έγραψαν ένα βιβλίο που κατηγορεί με φρικαλαιότητες τον ίδιο τον Χριστό. Και αυτό το βιβλίο είναι χρήσιμο για μας για ένα λόγο. Πρώτον, διότι πιστοποιεί ότι ο Χριστός υπήρξε εκεί και έκανε αυτά που ξέρουμε. Το λένε οι εχθροί του τώρα. Γιατί γράψαν αυτό το βιβλίο, ειδικό βιβλίο, το Λερό Διεσούα, σύμφωνα με καθαρά εβραϊκά στοιχεία που βρίσκουμε στην Εβραϊκή Εγκυκλοπαίδεια, Jewish Encyclopedia, Vol. 7, New York, 1906 και στη σελίδα 170 λέει. Το Λερό Διεσούα εγγράφει το Μεσαίωνα, δηλαδή γύρω στα 1000 χρόνια αργότερα. Και έχει μοναστικό σκοπό να μειώσει τόσο πολύ, όσο πιο μπορεί, την προσωπικότητα Ιησούς Χριστός. Το Λερό Διεσούα επιχειρεί μια γενική θεώρηση του βίου του Ιησού, βλαστημεί την εκπαρθένου γέννηση του Ιησού, παραδέχεται ότι ο Χριστός έκανε πολλά και μεγάλα θαύματα, θεραπείες χολών λέει έκανε, τυφλών και παραλύτων και δαιμονισμένων, ότι έθρεψε πολλούς με λίγη τροφή, περπάτησε πάνω στα ύδατα. Οι εχθροί του τα λένε. Αλλά λένε ότι τα έκανε με μια μαγική δύναμη, λέει. Αυτό που λέγανε και τότε οι Φαρισαίοι, ότι τα κάνει με τη βοήθεια του διαβόλου. Αν είναι δυνατόν ο διάβολος να κάνει θεραπείες στον άνθρωπο που τον μισεί θανάσιμα. Ο διάβολος μισεί τον άνθρωπο και θέλει να τον εξοντώσει. Κατηγορεί τον Χριστό ότι δίδασκε τα κατάργηση του νόμου του Μωυσή. Αυτό που έκαναν και ο Πιλάτος και ο Άννας και ο Καϊάφας. Όχι ο Πιλάτος, ο Καϊάφας και ο Άννας. Ο Χριστός είπε δεν ήθελα να καταργήσω τον Μωσαϊκό νόμο, αλλά να τον συμπληρώσω, να τον ολοκληρώσω. Δεν είναι τέλειος ο νόμος αυτός για την ανθρωπότητα. Τώρα παίρνει μια συμπλήρωση, μια προέκταση. Ήρθε η στιγμή να πούμε και άλλα πράγματα για αυτόν τον νόμο. Μαρτυρεί κάτι άλλο το Λερό Διεσούα. Το υβριστικό βιβλίο εναντίον του Χριστού μαρτυρεί ότι σταυρώθηκε παραμονή του Πάσχα. Και το κοίτεψαν με θρήνους και κοπετούς, λέει. Και ότι την επομένη του Πάσχα δεν βρήκαν το σώμα του Χριστού. Τι είχε όμως συμβεί, το σώμα του Χριστού το είχε πάρει ένας κυπουρός, λέει. Αυτή λένε αυτοί. Και εκμεταλλεύτηκε την ενέργεια που του παρουσιάστηκε. Και έτσι οι μαθητές και η Αγία Ελένη και όλοι οι χριστιανοί εξευθελίστηκαν, λέει. Αυτός μας λέει εδώ ότι εξευθελίστηκαν οι χριστιανοί. Δεν λέει ότι εξευθελίστηκαν οι Εβραίοι οι οποίοι έχασαν μέσα από τα χέρια τους τις ευκαιρίες για να τον συκοφαντήσουν.
Είναι λοιπόν εδώ πέρα τα πράγματα για κάποιον εννοήμονα να καταλάβει τι γίνεται. Οι ραβίνοι στο Μεσαίωνα αδιαφορούσαν για την αλήθεια και έγραψαν το βιβλίο αυτό με ένα σκοπό, να διαγείρουν τους απλούς Εβραίους άσχημα διακείμενους, με άσχημα αισθήματα σε βάρος των χριστιανών. Αυτοί που μισούσαν τον Χριστό πάντοτε έγραψαν ότι οδηγήθηκαν να γράψουν αυτά που πραγματικά έγιναν. Ο τάφος λοιπόν του Χριστού δεν είναι μόνο κενός για μας, αλλά βγάζει και το Άγιο Φως. Έλθετε και είδετε, ελάτε να δείτε, λέει. Όποιος πάει εκεί βλέπει ότι ο τάφος βγάζει το Άγιο Φως. Και τώρα θα είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, διότι δεν κρύβονται αυτά τα πράγματα. Μέχρι τώρα το ξέραμε εμείς οι χριστιανοί. Τώρα το μάθουν και ο τελευταίος άνθρωπος στον πλανήτη θα το μάθει. Ότι εκεί πέρα γίνεται ένα φαινόμενο κάθε χρόνο και όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται οι ξένοι για αυτό το φαινόμενο του Αγίου Φωτός. Το πήρανε μάλιστα πολλές φορές σε βίντεο και βγαίνει σαν μπάλες και περνάει μπροστά από τον κόσμο μια τούφα φωτός, έτσι κιτρίνου φωτός, που είναι στην αρχή θαλασσί γαλάζιο και μετά γίνεται κανονικό φως. Αυτός είναι ο τάφος του Χριστού. Το Άγιο Φως πιστοποιεί ότι είναι ο τάφος του Χριστού. Αυτό το Άγιο Φως πιστοποιεί ότι εκεί ετάφει ο Κύριος. Και με καθυστέρηση 2000 χρόνων θα το μάθουν όλη η ανθρωπότητα. Ο κενός τάφος λοιπόν, κατά το Ματθαίο Ευαγγέλιο, μας πληροφορεί ότι δύο γυναίκες, η Μαρία Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, η Παναγία, κατά την παράδοση δεν το γράφει το Ευαγγέλιο, αλλά η άλλη Μαρία όταν λέει, εννοεί την Παναγία. Και έγινε σεισμός και κατέβει άγγελος, ο οποίος έφραζε το στόμιο του τάφου και αποκύλησε το λίθο αυτών που είχαν βάλει να φράξουν το στόμιο. Η όψη του Ευαγγέλου ήταν ολόφωτη, οι γυναίκες φοβήθηκαν . Δεν είδαν τον Ιησού μέσα, ούτε να βγαίνει από μέσα, αλλά τον είδαν στον κήπο. Το περιγράφει ένας Ευαγγελιστής που τους λέει «Μη φοβάστε, ειρήνη μην». Και ο άγγελος που τους λέει «Βγήκε, αναστήθηκε, ελάτε να δείτε με τα μάτια στον τόπο που τον είχαν και τώρα πηγαίνετε να πείτε στους μαθητές να τον περιμένουν στην Ιερουσαλήμ». Εκεί στη Γαλιλαία. Οι γυναίκες έφυγαν αμέσως τρέχοντας και ανήγγειλαν το πράγμα που συνέβη στον Ιησού. Έχουμε δύο λεπτά ακόμα, δύο λεπτά της ώρας. Και τους είπε «Μη φοβάστε, πηγαίνετε να αναγγείλετε στους μαθητές στη Γαλιλαία», που είναι ένας λόφος έξω από την Ιερουσαλήμ, εκεί που συναντιόντουσαν. Είναι φανερό από τη διήγηση ότι όταν ο άγγελος αποκύλησε το λίθο, ο Ιησούς δεν ήταν πια μέσα στον τάφο, είχε αναστηθεί και φύγει από τον τάφο. Μας το λέει το τροπάριο. Όπως εξήλθε σφραγισμένου του τάφου, καθώς εξήλθε εκ των θυρών και κλεισμένων προς τους μαθητάς. Και να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Και της Παρθενίας της μητέρας του. Την σφραγίδα της Παρθενίας, βγαίνοντας το παιδί Ιησούς, δεν την διέριξε. Έμεινε παρθένα. Υπερφυσικά βέβαια έγιναν όλα αυτά, διότι ιατρικά δεν στέκει, μόνο με τη δύναμη του Θεού στέκει σαν θαύμα. Το Άγιο Ευαγγέλιο μας πληροφορεί ότι κάποιοι από τους στρατιώτες, ξέροντας τι επερίμενε, τι τους περίμενε, τρέξανε στον Καϊάφα και το ανέφεραν λεπτομερώς τι είχε γίνει. Ότι ανεξήγητα πώς, αστραπές είδαμε, πέσαμε κάτω, πάθαμε μεγάλη ζημιά και μετά δεν υπήρχε μέσα στον τάφο το σώμα πια καθόλου. Και ο Πιλάτος ήθελε αφορμή να στραφεί εναντίον. Αυτός προσπάθησε, ο Πιλάτος λιγάκι, έκανε προσπάθειες να ελευθερώσει τον Ιησού, αλλά ήταν φοβερή η μανία των Εβραίων, για να μην γίνει κίνημα μεγάλο, θυσίασε ο Πιλάτος την κρίση του. Λοιπόν, είναι απόλυτο βέβαιο λοιπόν ότι ο Χριστός εμφανίστηκε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και έγινε μετά την Ανάστασή του, μετά το θάνατό του και την Ανάστασή του. Με το θάνατο χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα. Η θεότητα έμεινε ενωμένη με την ψυχή και με το σώμα. Έτσι ήρθε η ώρα, η παντοδύναμη θεότητα ξαναένωσε τα διαιστώτα, ψυχή και σώμα, και ο Ιησούς ανέστη. Όχι όπως λένε οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά,
ότι αναστήθηκε, λέει η ψυχή. Η ψυχή δεν πεθαίνει για να αναστηθεί. Το σώμα πεθαίνει και το στόμα ανασταίνεται. Και συνδέεται πάλι με την αθάνατη ψυχή. Αυτά λοιπόν είχαμε και για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Νομίζω τελειώσαμε το θέμα αυτό. Δεν θα επανέλθουμε. Αν και έχουμε λίγα ακόμα, αλλά δεν θα το κάνουμε στη συνέχεια αυτή. Θα το αφήσουμε ένα διάστημα, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία υπάρχουν να γίνουν. Μέχρι εδώ, για σήμερα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω.